Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν αναφερθώ στο νομοσχέδιο, θα ήθελα να σχολιάσω την τρέχουσα επικαιρότητα. Επικαιρότητα η οποία είναι εξόχω σημαντική και για την οποία μόνο από το βήμα της Βουλής μπορούμε να πάρουμε θέση, όντας πλήρως αποκλεισμένοι από όλα τα ειδησιογραφικά μέσα της χώρας. Αρχικά, σε ό,τι αφορά το πρόσφατο εγκληματικό, τρομοκρατικό χτύπημα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και την παρολίγο δολοφονία αστυνομικών, οι οποίοι κατά τύχη γλίτωσαν αυτή τη φορά, διότι άλλες φορές έχουν τραυματιστεί, από τις σφαίρες του ασίδωτου παρακράτους, η θέση μας είναι πάγια και ξεκάθαρη. Κατά δίκη της βίας συνολικά και όχι με προϋποθέσεις και όρους, όπως κάνετε εσείς για κάθε φορά που θύμα της κόκκινης τρομοκρατίας είναι κάποιος υποστηρικτής, στέλεχος ή βουλευτής του κόμματός μας. Και επειδή, όπως προείπα, η τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένη απόχρωση και ιδεολογική προέλευση, έχω την εντύπωση ότι η λεκτική καταδίκη από μεριάς της κυβερνήσεως για αυτό το σοβαρό περιστατικό εγείρει ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης. Τι ακριβώς καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ανακοινώσεις του, όταν ανοιχτά κατά το παρελθόν και όχι μόνον, έχει συμπαρασταθεί νομικά, οικονομικά και πολιτικά σε τρομοκράτες, τους οποίους κοινικά αποκαλεί κοινωνικούς αγωνιστές. Πού ακριβώς εντοπίζει την απειλή σε βάρος της δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε με σχετικό δελτίο τύπου, όταν ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, η Υπουργή της Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Τάξεως, και σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ο Υπουργός Προπό συνομιλεί με αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, τα οποία αποκαλεί συλλογικότητες, έχουν απλώσει προστατευτικό δίχτυ για να μπορούν ανενόχλητα τα χαϊδεμένα παιδιά των εξαρχείων να προβαίνουν σε βαριά ποινικά αδικήματα, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του νόμου, καταλύοντας έτσι κάθε έννοια δικαίου και ισονομίας. Εσείς, που σε κάθε ευκαιρία κατηγορείτε τάχα από δημοκρατική ευαισθησία τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, τι έχετε να πείτε για τις πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις που βάλουν με πραγματικά πειρά κάθε φορά που επήγει η χειραγώγηση της κοινής γνώμης για να μην απασχολείται με τα πραγματικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία? Για όλα αυτά η κυβέρνηση σιωπά. Και ορθώς σιωπά. Γιατί είναι ένοχη. Γιατί είναι αυτή που προάγει την ανομία, που ελπίζει στην τρομοκρατία και που αντιλαμβάνεται τη βία ως πολιτικό μέσο αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής, όπως γίνεται, για παράδειγμα, κάθε φορά που αριστεριστές διοργανώνουν παράνομες αντισυγκεντρώσεις με την απέτηση της αναστολής της λειτουργίας ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος, της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας, του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Στη δημοκρατία σας, λοιπόν, ο ιδεολογικά φανατισμένος της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς μπορεί ανενόχλητος να πυροβολεί, να δολοφονεί, να εκβιάζει, να απειλεί και να φημώνει. Αλλά το τρίτο πολιτικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή, που έχει ούκο λίγες φορές υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις και δολοφονικές ενέργειες από αριστερά τάγματα εφόδου, απαγορεύεται να έχει λόγο και μάλιστα να τον εκφέρει δημόσια. Ας περάσουμε όμως και σε ένα άλλο ζήτημα που ενεργοποίησε τα δημοκρατικά και δήθεν πατριωτικά αντανακλαστικά σας. Αυτό της μάλλον προβοκατόρικης ρατσιστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Αφγανός Αμίρ. Ο Αμίρ, ο οποίος πηγαίνει στην πέμπτη τάξη, όπως γράφτηκε, αλλά και στην έκτη δημοτικού, να υποθέσουμε ότι πηγαίνει, για να δικαιούται να είναι σημεοφόρος, πρέπει να ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 χρόνια. Σύμφωνα με τον νόμο, τον οποίο θα σας τον καταθέσω και στα πρακτικά, και θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, ο οποίος λέει: με την Υπουργική Απόφαση Γ1 κάθετος 219 κάθετος 13 Τρίτου του 2001 Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο μικρός Αμίρ δεν θα έπρεπε να μπει στην κλήρωση, γιατί στη διαδικασία επιλογής σημεοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον 2 χρόνια σε ελληνικό σχολείο.
Και τι μαθαίνουμε εμείς από την ίδια του τη μητέρα που έδωσε συνέντευξη? Ότι αυτή και ο γιος της είναι εδώ 7 μήνες, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται στη Γερμανία και γίνονται διεργασίες να επανενωθεί η οικογένεια. Γι' αυτό ακριβώς είπα και εγώ ότι μπορεί να είναι προβοκατόρικη αυτή η επίθεση, διότι σύμφωνα με το νόμο 4332, όπου προστέθηκε άρθρο το 19α στο νόμο 4251 κάθετος 2014 παράγραφος 1β, αναφέρει και επιτρέπει σε θύματα ρατσισμού να επιμηκύνουν την άδεια παραμονής τους μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Θα καταθέσω και αυτό για τα πρακτικά, το οποίο μόλις σας διάβασα, το οποίο αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να αναχθεί ο μικρός Αμίρ σε τιμόμενο πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, να του παραδίδει λίγες ημέρες αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου την ελληνική σημαία ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης στο πρόσωπό του για το δράμα που βίωσε αυτός, αλλά όχι και η μητέρα του, η οποία ήταν περιχαρής, εξ όσων είδαμε στο σχετικό βίντεο. Οποία υποκρισία πραγματικά. Ο άνθρωπος που στην ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στέκεται απρεπώς, που προστατεύει αυτούς που την καίνε, που την έχει εξευτελίσει στα σαλόνια των Βρυξελών και στα διπλωματικά τραπέζια με τους Τούρκους και τους Αλβανούς, ξαφνικά θυμήθηκε να παραστήσει τον πατριώτη για φτηνή επικοινωνιακή κατανάλωση. Εν ολίγης, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η σημαία είναι ένα τίποτα όταν την κρατάνε ελληνικά χέρια. Ένα κομμάτι πανί όταν την καίνε τα συντρόφια του και εθνικό σύμβολο όταν την παραδίδει σε μουσουλμάνους λαθρομετανάστες. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με αυτήν της την πράξη, δηλαδή να παραδώσει τη γαλανόλευκη σε αλόθρησκο και αλόφιλο, προσέβαλε βάναυσα τον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα τέλος. Θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Ισλάμ και δεν το κρύβετε. Όσο όμως υπάρχει, έστω και ένας χρυσαυγίτης ή μία χρυσαυγίτισσα, θα στέκεται εμπόδιο στα αντεθνικά σας σχέδια. Ας έρθω τώρα στο νομοσχέδιο. Δεν ακούσαμε τίποτα για το αυταπόδεικτο παρεμπόριο που λαμβάνει η χώρα καθημερινά σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε εκατοντάδες μετανάστες που εισήλθαν λαθρέα στην Ελλάδα να δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερως εμπορικά σημεία των πόλεων, σε κεντρικές πλατείες και σε δρόμους. Πολλούν τα εμπορεύματά τους, για τα οποία αμφιβάλλω αν διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά ή αν διαθέτουν νόμιμη άδεια, ταμιακές μηχανές και ό,τι άλλο προβλέπεται. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι διακινούν ελεύθερα τις πραμάτσες τους και βιοπορίζονται σε βάρος κάποιων Ελλήνων, τους οποίους βεβαίως εσείς ως κυβέρνηση έχετε αποφασίσει ότι πρέπει να απαξιώσετε και να τους θέσετε εκτός της αγοράς. Τι συμβαίνει λοιπόν με τους κάθε λογής αλλοδαπούς που πουλάνε τα ελικοπτεράκια τους και άλλα παρόμοια σε όλο το ιστορικό κέντρο των Αθηνών και όχι μόνον, αλλά και στις παραλίες της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις της επικράτειας? Ποια τα αποτελέσματα από τις ενδεχόμενες έρευνες των αρμοδίων δημοτικών αλλά και κρατικών οργάνων? Θα σας πω εγώ, καμία. Διότι πολύ απλά αυτές δεν υφίστανται, εις ό,τι αφορά τους παράνομους μητροπολιτές, τουλάχιστον. Διότι ξέρουν να κάνουν μόνο ενδελεχή έλεγχο στους νόμιμους. Έχουμε πλήστες καταγγελίες όπου μας αναφέρουν ότι οι μικροπολιτές των λαϊκών αγορών που φορολογούνται, που έχουν ταμιακές μηχανές, άδειες και ό,τι άλλο προβλέπεται, προσφεύγουν στους αρμοδίους για τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου και την απομάκρυση των παρανόμων. Αλλά αυτοί δεν τους λαμβάνουν υπόψη, με αποτέλεσμα να μην προστατεύονται οι νόμιμοι μικροπολιτές έναντι των παράνομων. Πώς προστατεύονται λοιπόν οι Έλληνες μικροπολιτές? Για τους αλλοδαπούς δεν ισχύουν οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τους συμπατριώτες μας? Γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά ότι υπάρχει άνηση μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών και για πολλωστή φορά επιβεβαιώνεται τη θέση της Χρυσής Αυγής περί αποδεδειγμένου ρατσισμού για τους ημεδαπούς πολίτες. Στο άρθρο 37 που τιτλοφορείται «Αγορές καταναλωτών» αναφέρθηκε εκτενώς ο βουλευτής μας κύριος Σαχινίδης
Και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αλληλέγγυες αγορές, τι είδους εμπορεύματα θα διακινούνται δυνάμει του παρόντος. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε είναι ότι δημιουργείται ενδιάμεσους, δηλαδή μεσάζοντες, στο όνομα της αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν αποτελούν εργαλεία για να αναβαθμιστεί και να εξυγειανθεί το υπαίθριο εμπόριο. Εισάγονται μόνο για να ικανοποιήσουν δυστυχώς τις μικροπολιτικές ανάγκες της κυβερνήσεώς σας, αλλά και τους θειασσώτες της αποδόμησης της κοινωνίας στο βωμό της δίθεν δημοκρατικότητας και του κακώς εννοούμενου δικαιωματισμού. Ως εκ τούτου, η Χρυσή Αυγή θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστώ.